Εντάξει, είναι πολύ σημαντικές οι εισηγήσεις που έγιναν και από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά και ιδιαίτερα από την πλευρά εδώ των προσεκλημένων που δείχνουν ποια είναι η πραγματικότητα σε σχέση με το νομοθετικό έργο. Τι είναι αυτό που λέγεται και τι είναι αυτό που γίνεται στην πράξη. Γιατί η πράξη είναι αυτή που είπε προηγουμένως ο Χουρδάκης ο Χάρης και ο Μπίλης, που βιώνουν, αν θέλετε, αυτή την κατάσταση και έχουν τη γνώση, να το πω έτσι, συνολικά των αναπήρων και την κατάσταση που ζουν σήμερα. Βέβαια, αυτό δεν θα αντιμετωπιστεί. Αυτό το σύστημα, βλέπετε, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα συνολικά του λαού μας. Η ανεργία, η φτώχεια, η εξαθλίωση θα είναι αυτή που θα περισσεύει και πόσο μάλλον για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για τους ανάπηρους, που εντάξει, δεν είμαστε στην εποχή του Κιάδα, αλλά όμως δεν είμαστε και σε μία περίοδο που αυτό που λέμε ευαισθησία να μπορεί στην πράξη να μετριέται και όχι στα λόγια. Στα λόγια πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία μπορεί να προβάλλει ο καθένας. Αλλά όμως η κυβέρνηση, οι κυβερνήσεις, συνολικά όλοι αυτοί οι μηχανισμοί αυτού του κράτους δεν έχουν να δείξουν εδώ πεπραγμένα τέτοια που μπορεί πραγματικά να πεις ότι στηρίζονται αυτά τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή ικανή προσεργασία ανάπηροι. Γιατί υπόθηκε πριν, υπάρχει αυτός ο νόμος. Μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια της κυβέρνησης, πόσοι τοποθετήθηκαν με βάση αυτό το νόμο, μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια, με τα προγράμματα που είπε η διοικητή του ΑΕΔ, πόσοι από τους αναπήρους τοποθετήθηκαν, πόσοι διατήρησαν τη δουλειά τους, από τους, όλους αυτούς που εκπαιδεύονται, που καταρτίστηκαν, πόσοι είναι αυτοί που δεν, αρκέστηκαν, μάλλον που δεν ήταν μόνο το επίδομά τους της κατάρτισης, αλλά βρήκαν δουλειά. Αυτά είναι ζητήματα που, αν θέλετε, οι απαντήσεις δείχνουν από μόνες τους ποιο είναι το μέγεθος του προβλήματος, της απασχόλησης πια από αυτόν το θέμα τώρα, αυτών των ομάδων του πληθυσμού μας. Και επειδή είναι γνωστό ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν με συζήτηση σε ένα τραπέζι, αλλά είναι θέμα συσχετισμού δύναμης, αυτό που εν κατακλείδη είπαν και οι δύο ότι πρέπει εδώ οι ανάπηροι να φύγουν από το σπίτι και από την μυρολατρεία τους και να αγωνιστούν, να είναι πιο μαχητικοί μαζί με το εργατικό κίνημα βέβαια, γιατί κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνει ανάπηρος. Όπως υπόθηκε, τα εργατικά ατυχήματα είναι πάμπολα. Πολύ περισσότερα από κάθε άλλη φορά. Άρα αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να απασχολήσει συνολικά τον κάθε έναν και την κάθε μια που, αν θέλετε, αυτό που μπορεί και έχει στη ζωή του είναι μόνο το μεροκάματό του. Αυτό είναι που έχει και την επιβίωσή του. Ότι αν καταστεί ανάπηρος, θα πρέπει, πώς το λένε, από τώρα που σαν εργαζόμενος να είναι μαζί με το ανεμβρικό κίνημα και να διεκδικεί αυτό που λέμε την δυνατότητα απασχόλησης αυτών των ικανών για εργασία. Μέσα εδώ σε εμείς τα αιτήματα αυτά που κατατέθηκαν σήμερα εδώ, τα προσυπογράφουμε. Όλη αυτή την αιτία, να το πω έτσι, της κατάστασης, τη συνυπογράφουμε και βεβαίως συνταστόμαστε με αυτά που υπόθηκαν για την ανάπτυξη του κινήματος και τη διεκδίκηση δικαιωμάτων για αυτές τις ομάδες, να το πω έτσι, του πληθυσμού που σήμερα είναι δυστυχώς έξω από, και από την πρακτική, αν θέλετε, μηχανισμών του κράτους, αλλά και η κυβέρνηση απλά με ευχολόγια προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα.